Cíntia e Felícia! Έχεις αυτή την αυτοπεποίθηση, έχεις αυτό τον αέρα και το ωραίο στήσιμο όταν χορεύεις, που ρε παιδί μου έρχεται και καλύπτει με ένα ωραίο τρόπο τα μικρολαθάκια που γίνονται. Ο χορός που μπορώ να χορεύω όλη μέρα είναι το Latin. Αν ερχόταν ένα τζίνι και σου έλεγε να κάνεις μόνο μία ευχή, ποια θα ήταν αυτή? Δύσκολο. Μια ευστήλα. Να γίνω καλύτερη. Θα έβαζα ένα 9, γιατί θεωρώ ότι μπορώ και καλύτερη. Το είδωλο μου είναι ο coach μου. Είναι αστείος και ταυτόχρονα πολύ σοβαρός. Θέλω να κάνεις μια χορευτική κίνηση και να την αφιερώσεις σε ένα από τους τρεις κριτές ή και στους τρεις κριτές. Θα την αφιερώσω στην Αναστασία Δρακά. Έλεξ μου σήμερα. Bollywood. Ήταν όλα Bollywood. Όλα. Είναι συγκλονιστικό. Όλο. Είσαι πάρα πολύ καλή σε οτιδήποτε κάνεις. Και τώρα δεν είχες πρόβλημα με το ρυθμό. Ναι. Ναι. Είδες. Λοιπόν, σε οτιδήποτε κάνεις λοιπόν είσαι πάρα πολύ καλή. Έχεις απίστευτο ταλέντο και κερδίζεις τον θεατή με το ύφος σου. Με την έκφρασή σου. Δεν θέλω να πάρω τα μάτια μου από τις εκφράσεις σου. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο, γιατί είναι πολύ δύσκολο ένα παιδί σε αυτή την ηλικία να εκφράζεται τόσο πολύ. Η κάθε κίνηση αντιπροσωπεύει και μία λέξη. Είναι σαν να, πώς είναι η κοφάλαλη, ας πούμε. Ναι. Είναι τέτοιο πράγμα. Μπράβο σου, Φελίσια, σήμερα. Ευχαριστώ. Πολύ καλή. Και στο ρυθμό. Ναι. Σημαντικό. Κωνσταντίνε. Εάν ο Ντάνι Μπόιλ σε έβλεπε λίγο, να ήσουν λίγο πιο μεγάλη και σε έβλεπε πριν από κάποια χρόνια, θα σε είχε βάλει να παίξεις οπωσδήποτε στο Slam Dog Millionaire. Να κάνεις ένα τέτοιο την ώρα που ήταν ο διαγωνιζόμενος μέσα, ο πρωταγωνιστής που διαγωνιζόταν, να μπεις να κάνεις αυτά τα τέτοια. Τα Bollywood. Γιατί ήσουν εξαιρετική, Φελίσια. Στο ρυθμό. Ευχαριστώ. Μία γλύκα σκέτη. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Χριστιανά μου, και εμένα μου άρεσες πάρα πολύ, η Φελίσια. Και τραγουδούσες. Ναι. Τα ξέρεις. Το τραγουδάω μιας φίλης μου, Ελένης, αλλά με διαφορετικό στίχο. Είναι «Κορελένη, είσαι μπελή, κορελένη, είσαι μπελή, κορελένη, είσαι μπελή, είσαι μπελή». Αυτά. Θα γίνω στιχουργός. Έλα.
Είχα πρόβλημα με τον τελευταίο στίχο, γιατί έλεγα Κορελένη, είσαι πελή, Κορελένη, είσαι πελή, Κορελένη, είσαι πελή. Δεν ήξερα και μου το συμπλήρωσε τώρα ο Κωνσταντίνος. Κορυπελή, άντε κάνει. Τέλος. Φάει και ένα πενιρλί, μπορεί να πει στο τέλος. Η δημόσια υπηρεσία της άρεσε το τραγούδι. Πάρα πολύ. Λοιπόν, για να σου ολοκληρώσω. Το μόνο έτσι που πρόσεξα λιγάκι, όσο μπόρεσα να δω τις κινήσεις σου, διότι το βλέμμα μου ήταν καρφωμένο στο υπέροχο σου πρόσωπο που εκφράζεται τόσο γλυκά και τόσο όμορφα και παιχνιδιάρικα, είναι ότι μερικές κινήσεις σου δεν τις ολοκλήρωνες όπως θα έπρεπε πριν προχωρήσεις στην επόμενη. Αλλά το κέφι που είχες κάλυψε όλα τα μικρά-μικρά που ασήμαντα. Και γενικά με έκανες να, δηλαδή, να νιώθω ότι μπροστά μου είχα μια ταινία από το Bollywood. Που αυτός είναι και ο σκοπός. Μπράβο σου. Βαθμολογία. Αλφα. Για τη φίλη μου τη Φέλιξ. Αλφα και από μένα, Φέλιξ. Αλφα και από μένα. Ευχαριστώ. Τζον μου, λίγο καλά το έκανα αυτό. Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Πώς ήταν. Ναι, καλησπέρα σας και από μένα. Με συγχωρείτε λίγο τα ελληνικά μου. Ναι, ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο της Φελίσια, επειδή το γεγονός είναι ότι δεν είναι η μαθήτρια μου. Αρκέψαμε μαζί σε αυτό το δρόμο, το Dancing Junior. Ξέρε μόνο 2-3 χορούς, έκαμε 8 τώρα, σε πολύ μικρό χρόνο και πραγματικά ήταν πολλά καλή σήμερα. Όπως και, τους άλλους, και τα άλλα τα μωρά που κάνουν διαφορετικούς χορούς, επειδή είναι πολλά δύσκολο και ξέρω ότι υπάρχει πάρα πολύ δουλειά πίσω από όλα αυτά. Μπράβο, Τζον μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ποιος έρχεται?